Έχω δίπλα μου τον Σύμφου Γρηγόρη Βασιλάκη, ο οποίος θα μας κωδικοποιήσει αυτή την επίδειξη κουνφού που βλέπουμε, την επίδειξη Tai Chi και Eagle Claw. Είναι μια παραδοσιακή πολεμική τέχνη, το νύχι του αετού. Μεταφράζεται το Eagle Claw λοιπόν ως νύχι του αετού. Είναι μια πολεμική τέχνη η οποία έχει τις ρίζες της στην αρχαία Κίνα. Μια τέχνη, πώς υποδηλώνει και η ίδια η ονομασία, έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο μάχεται ο ίδιος ο αετός. Μια πολεμική τέχνη η οποία, εκτός ότι μας βοηθάει να αμυνόμαστε και να αντιμετωπίζουμε κάποιες δύσκολες καταστάσεις, μας βοηθάει να γυμναστούμε, μας βοηθάει να διατηρήσουμε έναν καλό, όμορφο τρόπο ζωής, υγιεινό τρόπο ζωής και γενικά να αποφύγουν τα παιδιά κάποιους ιδιαίτερους κινδύνους, όπως κάποια διάρκεια της παιδικής, της εφηβικής τους ηλικίας. Ένας μεγάλος κίνδυνος, για παράδειγμα, είναι να εμπλακούν με το κάπνισμα, με το αλκοόλ. Η ενασχόλησή τους λοιπόν με την τέχνη του συγκεκριμένη, γίνοντας, η τέχνη γίνεται βίωμα, γίνεται τρόπο ζωής και τα παιδιά λοιπόν ξεφεύγουν από αυτούς τους κινδύνους. Τώρα το νύχι του αετού σαν πολεμική τέχνη, ως βασικό της χαρακτηριστικό, έχει τον τρόπο της μάχης, όπως είπα και πριν, του αετού, δηλαδή έχει πολλά γραπώματα, κλειδώματα, ακινητοποιήσεις, σπασίματα οστών, επιθέσεις σε σημεία πίεσης. Επίσης, σαν σύστημα, περιλαμβάνει όλη την γκάμα των όπλων του κινέζικου κουνφού, μαγκούρες, κοντάρια, σπαθιά, μαχαίρια, ραβδιά, όπου και αυτά ως όπλα μπορούν να μας χρησιμεύσουν ακόμα και σήμερα, αντικαθιστώντας για παράδειγμα ένα σπαθί με ένα κλαδί ή με μια ομπρέλα. Μπορούν και αυτά λοιπόν να χρησιμοποιηθούν στη σημερινή εποχή. Ποιος θέλει να μάθει μία από τις δύο τέχνες ή και τις δύο, τι απαιτείται στο ξεκίνημα? Απαιτείται φυσική κατάσταση, απαιτείται δύναμη ή απαιτείται πνευματική συγκρότηση, ή είναι ένας συγκερασμός όλων αυτών? Στην αρχή δεν απαιτείται τίποτα, απαιτείται θέληση. Από εκεί και μετά πλέον όλα τα στοιχεία που μου αναφέρατε αποκτώνται στη συνέχεια μέσω της τέχνης. Δηλαδή η πνευματική συγκρότηση, η προσπάθεια, η επιμονή, η δύναμη αποκτείται, η φυσική κατάσταση φτιάχνεται. Στις αρχές δεν θέλει τίποτα παρά μόνο θέληση, ώστε κάποιος πραγματικά να προσπαθήσει να μάθει. Επειδή οι πολεμικές τέχνες του κουνφού είναι πολλές φορές παρεξηγημένες, θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα σε όλους αυτούς που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή και με δεδομένη την παρουσία πολλού κόσμου σήμερα εδώ, στο κλειστό της Λιμνοπούλας, αν αισθάνεστε ικανοποιημένος, μια ηθική ικανοποίηση για όλο αυτό? Αισθάνομαι μια ηθική ικανοποίηση για τον κόσμο που έχει έρθει. Θα ήθελα να πω ότι δεν υπάρχει λόγος το κουνφού να είναι μια παρεξηγημένη τέχνη. Θα ήθελα να πω ότι σας εξήγησα και πριν τα ωφέλη για την υγεία, αλλά θα ήθελα να σας αναφέρω κιόλας ότι πλέον στη σημερινή εποχή, γιατί να είναι μια παρεξηγημένη τέχνη από τη στιγμή που είναι ένα επίσημο άθλημα του κράτους, αναγνωρισμένο από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, έχει περάσει από την Ολυμπιακή Επιτροπή, έχει αναγνωριστεί από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, είναι άθλημα προς ένταξη στους Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν μπορεί να είναι παρεξηγημένη τέχνη.
καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην επίδειξη πολεμικών τεχνών που διοργανώνεται από την Ελληνική Ένωση του Σοφάιτου Κουνφού. Πιο συγκεκριμένα, θα σας παρουσιάσω τις τιμές της πολεμικής τέχνης του Ρίκη Λίγκο Κουνφού, το γνωστό σε όλους ως Νίχη Βαϊτού, και η τέχνη του Μουστάλ Ταϊτού. Οι σύλλογοι που συμμετέχουν στη σημερινή επίδειξη είναι ο Αθλητικός Σύλλογος Ιωαννίνων, με εκπαιδευτές τους κ. Στέφο Γιώργο και κ. Αντρός Απόστολο, ο Αθλητικός Σύλλογος Ιούγκοπης, με υπεύθυνο εκπαιδευτή τον κ. Κατσίνα Σταύρο, και τέλος, ο Αθλητικός Σύλλογος Κερασινίου, ο οποίος αποτελεί την κεντρική σχολή του συστήματος, με εκπαιδευτή τον κ. Γρηγόρη Βασιλάκη, ο οποίος είναι υπεύθυνος του συστήματος για την Ελλάδα και Ευρώπη. Το νύχι του αρτού χρονολογικά τοποθετείται κατά το τέλος της νότας συναστίας των Σουμ.